Μια σημαντική εξέλιξη. Πριν από λίγο είναι αυτό. Ονομάζεται Μουχσίν Ραφικαντούστ και είναι αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος έχει δηλώσει σε ιρανικό δίκτυο ότι ακόμα και το σχέδιο της αποστολής χερσαίων ιρανικών δυνάμεων στα σύνορα με το Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ, με το Λίβανο και με τη Συρία, εξετάζεται ως ενδεχόμενο. Να. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η αναφορά από την έναρξη του πολέμου. Μέσω Ιράκ πώς θα φτάσουν? Υπάρχουν ήδη οι μαχητές των φρουρών της Επανάστασης στη Συρία. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ναι. Και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν το έχουν πει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Όσο για την Ισραηλινή ανταπάντηση, από χθες είναι η πρωτοχρονιά η εβραϊκή, ναι, που τελειώνει αύριο και διανύουμε αυτή την περίοδο που χαρίζει χρόνο ουσιαστικά στους Ισραηλινούς να μην αποκαλύψουν τα σχέδιά τους. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια από χθες έως και την Παρασκευή, δηλαδή έως και αύριο, είναι λιγότερες οι ενημερωτικές εκπομπές σε όλα τα μέσα. Mm-hmm. Έτσι συνηθίζεται. Ναι. Και το κράτος υπολειτουργεί, αν και φυσικά οι συνεννοήσεις με την Αμερική συνεχίζονται. Ναι, παρ' όλα αυτά, το σκληροκόπημα στο Λίβανο είναι σφοδρό. Συνεχίζεται κανονικά. Ναι. 200 είναι οι στόχοι που επλήγησαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη χερσαία επιχείρηση 7 είναι οι στρατιώτες οι νεκροί που έχουν αναφερθεί. Από το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 6 νεκροί και 7 τραυματίες από το πλήγμα στην Βηρυτό. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση 2 ντρόουν σήμερα τα ξημερώματα. Το ένα έχει καταρριφθεί στα ανοιχτά των ακτών του Τελαβίβ και το άλλο έχει καταπέσει σε ακατοίκητη περιοχή στο κεντρικό Ισραήλ. Και όσον αφορά το αποτέλεσμα της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί από τους Ισραηλινούς, σήμερα το πρωί το Associated Press μεταδίδει μία φωτογραφία από ψηλά. Την έχουμε και φαντάζομαι ότι θα τη δούμε. Από την αεροπορική βάση Νεβατίμ, που είναι στο νότιο Ισραήλ. Ναι. Οι δύο οι κύκλοι που κοιτάμε στη φωτογραφία είναι τα σημεία που επλήγει η βάση αυτή από τους πυράβλους, τους Ιρανικούς. Να υπενθυμίσω ότι η ίδια η βάση είναι που είχε πληγεί και τον Απρίλιο από τους Ιρανούς, επειδή από εκεί είχαν εκτοξευθεί οι πύραυλοι, οι Ισραηλινοί, οπότε... Ναι. Έγινε αυτή η ανταπάντηση και... Ήταν από τον Απρίλιο ενεργούσε. Όχι, από εκεί είχαν εκτοξευθεί τα αεροπλάνα που έπληξαν, αν θυμάστε, το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, που αποτέλεσε την αιτία. Ήταν για η δεύτερη φορά που τέθηκε στο στόχαστρο του Ιράν. Αυτή είναι αλλά η δεύτερη μεταξύ φορά. Είναι και ένα μήνυμα αυτό. Βεβαίως. Από πλευράς του Ιράν που μπορεί να προσεγγίσει. Και κάθε φορά. Ναι. Ουσιαστικά. Το οποίο από το Ισραήλ δεν. Δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί έχουμε και το πρόσχημα των εορτών που οι ενημερωτικές εκπομπές είναι λιγότερες. Να το καταλάβετε αυτό. Δηλαδή, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κρατικό κανάλι στις κανονικές ημέρες είναι 1,5 ώρα, ενώ στις γιορτές είναι 1 δεκάλεπτο. Ναι. Σε αυτό μπορεί και ένα λεπτό να χωρέσει αυτό που μας είπατε. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να χωρέσει. Κύριε Χαρητό. Και κλείνουμε και με το γεγονός ότι έχει κηρυχθεί persona non grata ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στο Ισραήλ. Αυτό το έκαναν, εγώ θεωρώ πως είναι μια άστοχη κίνηση, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί. Όμως η αλήθεια είναι ότι οι Ισραηλινοί όλο αυτό το διάστημα θεωρούν ότι όλες οι δηλώσεις του Γκουτέρες είναι μεροληπτικές και έμαθαν, και δεν το έχω ελέγξει να πω την αλήθεια, ότι ο Γκουτέρες έχει ανεβάσει ένα tweet όπου καταδικάζει και το Ιράν για τις πυραυλικές επιθέσεις, οπότε δεν ξέρουμε αν αυτή... Αν έγινε αυτό το πράγμα, που ουσιαστικά αποτελεί μια έμεση παραδοχή ότι όντως ο Γκουτέρες ίσως θα πρέπει να προσέξει τις δηλώσεις του, αν και ο Γκουτέρες, να το υπενθυμίσουμε αυτό και να το τονίσουμε, οι αναφορές του έχουν ανθρωπιστικό περιεχόμενο και προφανώς τα πλήγματα των αμάχων στη Γάζα είναι ένα θέμα το οποίο όλοι το αναγνωρίζουν, όχι μόνο ο Γκουτέρες. Θεωρώ πως ήταν μια κίνηση άκομψη από τους Ισραηλινούς προς τον ΟΗΕ που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ. Αλλά το κρατάμε και αυτό. Ξανά είναι που κερδίζουν τον χρόνο λόγω των γιορτών, να μην λένε πολλά και να μην αποκαλύπτουν και πολλά. Μάλιστα. Οπότε να συνεχίζονται και οι συνεννοήσεις με την Αμερική σε παρασκηνιακό επίπεδο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η χορογραφία. Θεωρώ ότι έχουμε μια επανάληψη όσων είχαμε δει τον Απρίλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χαρίτο, σας χαιρετώ.